Ιησούς. Ένα βασίλειο χωρίς σύνορα. Ο μυστικός δείπνος. Τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών διδόμενον. Τούτο το ποτήριον, η καινή διαθήκη εν το αίματί μου. Είμαστε στον δρόμο και δύο μέρες και τώρα σταματάς, ενώ είμαστε σχεδόν μέσα στην Ιερουσαλήμ. Ο ήλιος ήδη καίει και αν δεν ξεκινήσουμε, δεν θα πουλήσουμε τα αγαθά μας στο παζάρι. Το Πάσχα έρχεται μόνο μία φορά το χρόνο. Έλα, έλα. Τι παλιό ζωή κι αυτή. Ποτέ δεν μπορώ να βρω ένα άνετο πανδοχείο. Και πρέπει να πάω και μέχρι τη Δαμασκό για να βρω λινό που δεν σκίζεται. Πόσο σκληρή δουλειά. Πόσο πολύς δρόμος να ταξιδέψω. Για ποιο λόγο μπαίνω σε τόσο κόμπο? Για να δώσω τα αγαθά μου ως δώρο με λιγότερο από δύο παράδες στον πρώτο που θα έρθει. Θέλω. Εγώ πάντα το φοβάμαι τον Ιησού κάθε φορά που πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ. Είναι επικίνδυνο. Πολλοί άνθρωποι είναι εναντίον. Mm. Όμως πολλοί τον αγαπούν. Α, έχω μια ιδέα. Γεια σου, Φίλιππε. Θα τα πούμε στην Ιερουσαλήμ. Ποιος κάθεται στο κάρο μου? Θα ορκιζόμουν πως κάποιος καθόταν. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, καρέ μου, άνθρωπε. Για που το έβαλες, περίμενε και εμένα. Πάρτε, πάρτε, ωραία κασκονά. Ζωντανάκια, παρνάκια. Ήχησε το βούκινο. Αυτό θα πει ότι σύντομα θα ανοίξουν τις πύλες για την Ιερουσαλήμ. Ιησούς μας είπε να ακολουθήσουμε έναν άντρα που κουβαλάει ένα κανάτι. Πώς θα τον συναντήσουμε μέσα σε όλους αυτούς? Δεν θα είναι εύκολο. Θα μας πάει στο σπίτι του όπου θα φάμε το γεύμα του Πάσχα. Αφήστε να περάσει ο φτωχός. Ο φτωχός είπες? Όλοι μας φτωχοί είμαστε εδώ. Όμως εσύ είσαι ο Βαρνάβας, ο έμπορος. Αν εσύ είσαι φτωχός, τότε εγώ τι είμαι? Ακόμα κι αν είσαι φτωχός, γέρο μου, θα μπορούσες να είσαι πιο πλούσιος από μένα. Εσύ δεν χρειάζεται να ανησυχείς αν σε ληστεύσουν ή όχι. Κάνε στην άκρη, λοιπόν. Μια στιγμή, δώσε μου κάτι τουλάχιστον. Αν έδινα κάτι σε όλους όσοι μου το ζητούσαν, τώρα θα ήμουν εγώ ζητιάνος. Λοιπόν, άσε με ήσυχο.
Πρόσεχε! Εσύ θα πρέπει να προσέχεις. Αυτό το κονάτι είναι πραγματική ευκαιρία, κύριε! Έλα τώρα, κυρά μου! Το έχω κρυφό από τα μάτια! Μπορώ να σε δελεάσω με αυτό το εξαιρετικό ένδυμα από τη Σιδώνα με μόνο 10 παράδες! Είστε ακριβώς, θα σου δώσω τα μισά λεφτά. Καράτια! Καράτια! Τα καλύτερα μας σε μεγάλη ποικιλία! Κάθε κομμάτι είναι μια ευκαιρία! Περάστε, παρακαλώ! Αναρωτιέμαι πόσο πολύ να κοστίζουν. Δεν ήρθαμε εδώ για ψώνια. Θα σου δώσω 5 παράδες. Ωχ, γυναίκα, τι λες, θέλει δηλαδή να με καταστρέψεις. Αυτές τις μέρες οι έμποροι είναι οι αφέντες του Ισραήλ. Όμως αυτό είναι πάρα πολύ καλό ύφασμα. Αξίζει 12 παράδες. Τότε θα σου δώσω κι εγώ 6 και να είσαι και ευχαριστημένος. Ας πούμε 7 και να συμφωνήσουμε. Μα πώς θα το βρούμε αυτόν τον άνθρωπο. Ορίστε! Συγγνώμη! Να ένα κανάτι! Όμως το κουβαλάει μια γυναίκα, όχι άντρας! Θα πρέπει να συνεχίσουμε να τον αναζητούμε! Κοιτάξτε, αυτός είναι! Έχεις δίκιο, Ιωάννη, ας τον ακολουθήσουμε. Για πού νομίζεις ότι πάει, Φίλιππε? Μακάρι να ήξερα. Κοίτα, σταμάτησε! Αυτό είναι το σπίτι. Ελάτε, πάμε! Ποιος είσαι και τι θέλεις? Μας έστειλε ο Ιησούς. Θα έρθει εδώ σύντομα. Θέλει να πάρει το δείπνο του Πάσχα στο σπίτι σου. Αυτά είναι καλά νέα. Μίριαμ, ο Ιησούς θα έρθει να φάει το δείπνο του Πάσχα στο σπίτι μας. Ω, τι χαρά! Θα έρθει ο Ιησούς! Στο δικό μας σπίτι. Καλέ μάντρα, γιατί δεν μας το είπες πιο πριν? Αυτά τα νέα είναι ευλογία για το σπίτι μας. Θα πρέπει να το υποδεχτούμε καλά. Θα πρέπει να ετοιμάσω το δωμάτιο. Ο σκύλος σας είναι παιχνιδιάρης. Ναι, ο σκύλος μου είναι ο Ακίας. Και σένα ποιο είναι το όνομά σου? Μάρκος. Και σένα πώς σε λένε? Το όνομά μου είναι Ιωάννης. Και αυτή είναι η φίλη μου. Καλό σκυλάκι, Αγγεία. Είστε οι μαθητές του Ιησού, έτσι δεν είναι? Ναι, το μάντεψες. Όταν θα έρθει, θα καταφέρω να τον δω, έτσι? Και βέβαια θα τα καταφέρεις. Θα έρθει εδώ και για σένα. Καλό σκυλάκι. Συγγνώμη, όμως δεν του αρέσουν οι άντρες που έχουν σγουρά μαλλιά. Ελάτε, τα πάντα είναι έτοιμα. Να πας στην αγορά και να αγοράσεις ένα ωραίο καλάθι με χουρμάδες. Έλα, πες μου, κυρία μου, θέλεις ένα εξαιρετικό χαλί σε τιμή ευκαιρίας. Τι σε έχει πιάσει εσένα? Σε με ήσυχο! Φύγε από εδώ, παλιό σκυλό! Ακία, τι κάνεις εκεί? Άφησε αυτόν τον άνθρωπο ήσυχο. Είναι πολύ επικίνδυνο το σκυλί. Να του μάθετε πώς να φέρετε στον κόσμο. Περίεργο. Τα μαλλιά του δεν είναι σγουρά. Φρέσκα φρούτα από την Γαλιλαία! Περάστε και από μένα! Όλα πάνε!
Γράστε, είναι φρεσκότατα. Γράστε, κύριε. Ωραία φρούτα από την Γαλιλαία. Γανάτια έχω. Περνάτε, κύριε, περάστε. Παιδιά μου, την πρώτη φορά που ο λαός μας γιόρτασε το Πάσχα ήταν πριν από πολλά χρόνια. Ήμασταν όλοι εγμάλωτοι του Φαραώ στην Αίγυπτο. Ο Κύριος είπε ότι αν ο Φαραώ δεν ελευθέρωνε το λαό του Ισραήλ, θα τιμωρούσε αυτόν και το λαό του με φοβερές πληγές. Τι είδους πληγές? Δηλαδή οι άνθρωποι αρρώστησαν? Και βέβαια. Έστειλε 9 πληγές στην Αίγυπτο, όμως η 10η ήταν η χειρότερη. Ναι, και ποια ήταν αυτή, κύριε? Τότε λοιπόν διέταξε το Μωυσή να κάνουν οι Ισραηλίτες τη θυσία ενός αρνιού. Θα το φάτε με την οικογένειά σας, είπε, και θα βάλετε λίγο από το αίμα τους στις πόρτες των σπιτιών σας. Εκείνη τη νύχτα, ο Θεός πέρασε μια τρομερή θύελλα πάνω από τις πόλεις και όλα τα σπίτια των Αιγυπτίων. Και έκανε όλα τα πρωτότοκα αγόρια να πεθάνουν, των ανθρώπων, των ζώων, ακόμα και το γιο του Φαραώ. Και πέθαναν όλα τους? Στάσου ένα λεπτό, μικρέ. Ο Θεός άφησε τα σπίτια που ήταν σημαδεμένα από το αίμα του αρνιού. Και έτσι, ο πολύ τρομοκρατημένος Φαραώ της Αιγύπτου είπε στους ανθρώπους του Ισραήλ να φύγουν. Και ο Μωυσής τους οδήγησε στη γη της Επαγγελίας. Ιούδα! Ιούδα, από εδώ! Σε περιμέναμε. Θα πρέπει να ετοιμάσουμε το ζήτημα με πάρα πολύ προσοχή. Ναι, τώρα έχει πάρα πολλούς οπαδούς να τον υποστηρίξουν. Στην Καπερναούμ θεράπευσε έναν παραλυτικό και το πλήθος τον εμπεφήμισε. Στην Ιεριχώ επανέφερε το φως σε δύο τυφλούς ανθρώπους, μπροστά σε πολλούς ανθρώπους. Στην ύμνη της Γερισαρέτ πολλαπλασίασε ψωμιά και ψάρια και τάισε ένα τεράστιο πλήθος. Στη Βηθεσδά, στην Κανά, στη Σαμάρια, όπου κι αν πάει κάνει θαύματα. Μιλάει και τα πλήθη μαγεύονται μαζί του, τον πιστεύουν. Και το περασμένο Σάββατο, όταν έφτασε στην πύλη της Ιερουσαλήμ, οι άνθρωποι τον υποδέχτηκαν στην πόλη ως νικητή, σαν να ήταν αυτός ο Μεσσίας. Και όταν προσπαθήσαμε να τον ακουμπήσουμε, λίγο έλειψε να ξεκινήσει η εξέγερση. Δεν γίνεται να το επιτρέψουμε ποτέ ξανά αυτό, βέβαια. Αν θέλετε να συλλάβετε τον Ιησού, θα σας τον καταδώσω εγώ. Και πώς θα το κάνει? Ξέρω που θα περάσει τη νύχτα του και θα είναι και μόνος του. Λοιπόν, ας ετοιμάσουμε μερικούς στρατιώτες. Και πόσοι θα είναι οι ανταμοιβοί μου? Η ανταμοιβή θα είναι η αξία ενός δούλου. Δεν είναι πολλά λεφτά. Θα πάρεις 300 αργύρια, Ιούδα. Και την ευγνωμοσύνη μας, φυσικά. Τον βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, αυτός που αποκαλούμε Μεσσία. Και πώς το ξέρεις αυτό, Μανουλά? Ο θείος ο Ασέφταν παρών όταν Ιησούς έκανε ένα θαύμα στην Καπερναούμ. Ξαναέφερε στη ζωή την κόρη του φίλου του. Εκείνη είχε πεθάνει όμως, της πήρε το χέρι και της είπε «Σήκω επάνω». Και εκείνη σηκώθηκε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Α. Ο Ιησούς! Κοιτάξτε, κύριε, ο Ιησούς! Ευλόγησε το γιο μου. Έχεις ανακοινώσει τη Βασιλεία του Θεού, όμως δεν μας έχεις πει πότε θα έρθει, για να ξέρουμε. Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τον ήχο της τρομπέτας των αγγέλων. Και κανείς δεν θα πει «εδώ είναι» ή «εκεί είναι», γιατί η Βασιλεία των Ουρανών είναι ανάμεσά σας, άνθρωπε. Κύριε, έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, στη Συρία, την Ελλάδα, την Αίγυπτο, όμως δεν έχω βρει πουθενά το Βασίλειο του Θεού. Πού βρίσκεται? Ίσως να μπορώ να πουλήσω εκεί τα αγαθά. Τα πλούτη σου, σου έχουν τυφλώσει τα μάτια και την καρδιά σου τη φτωχή, Βαρνάβα. Ποια θα είναι η χρησιμότητα όλου αυτού του χρυσού που κρύβεις κάτω από το πάτωμα του σπιτιού σου, όταν τα σκουλίκια θα καταβροχθίζουν το κορμί σου? Μα τι λες, και τι σχέση έχει ο χρυσός μου με το Βασίλειο του Θεού? Να βοηθάς τους φτωχούς ανθρώπους. Να δίνεις τα λεφτά σου ως δώρο σε αυτούς που το ζητούν. Και αν το κάνεις, τότε θα βρεις τη Βασιλεία του Θεού, άνθρωπε. Τώρα πρέπει να πηγαίνω. Πρέπει να πάω στο δείπνο του Πάσχα με τους φίλους μου. Να κάνεις και εσύ το ίδιο. Εμπρός, πήγαινε να φας το δείπνο του Πάσχα με αυτούς που σε αγαπούν.
εκεί, κύριε, τα πάντα είναι έτοιμα. Καλώς ήρθες στο σπίτι μου, Ιησού. Ειρήνη μαζί σου, Ιωακήμ. Μας θυμάς, Κύριε. Φύγε από εδώ και να πάρεις και αυτό το σκύλο από μένα! Ακία, σταμάτα επιτέλους! Ο σκύλος μου δεν συμπαθεί αυτόν τον άνθρωπο, Ιησού! Ήθελα πάρα πολύ να πάρω το δείπνο του Πάσχα μαζί σου, προτού να έρθει η ώρα μου. Μα Κύριε, τι κάνεις εκεί? Όμως, Κύριε μου, δεν μπορώ να σε αφήσω να μου πλύνεις τα πόδια μου. Αν δεν σου πλύνω τα πόδια σου, δεν θα μπορείς να καθίσεις στο τραπέζι μου. Εμείς είμαστε οι υπηρέτες σου, Κύριε, όμως αφού επιμένεις. Κανένας υπηρέτης δεν είναι πιο σπουδαίος από τον αφέντη του. Κανείς αγγελιοφόρος δεν είναι πιο σημαντικός από αυτόν που τον στέλνει. Θωμά. Δάσκαλε, κι εγώ το ίδιο. Όλοι σας. Θα πλύνω τα πόδια σε όλους σας. Ένας από εσάς. Αυτός που τρώει μαζί μου θα με προδώσει δυστυχώς. Ποιος, Κύριε? Ποιος είναι? Ρώτησε τον, για ποιον μας μιλάει. Ποιος είναι, Κύριε? Θα ήταν καλύτερα να μην είχε ποτέ του γεννηθεί. Μα όπως ποιος θέλει να τον προδώσει? Μήπως αυτός είμαι εγώ, Κύριε? Αυτό που έχεις να κάνεις, να το κάνεις γρήγορα. Αδελφή μου, θα βρίσκομαι λίγο καιρό ακόμα μαζί σας. Και εκεί που θα πάω, δεν θα μπορείτε να έρθετε. Ναι, μα Κύριε, τι λες? Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως ακριβώς σας αγάπησα εγώ. Από την αγάπη του ενός για τον άλλον θα καταλάβει όλος ο κόσμος ότι είστε η αποστολή μου. Λάβετε και φάγετε. Τούτο μου εστί το σώμα. Πείτε εξ αυτού όλοι σας. Τούτο μου εστί το αίμα της Καινής Διαθήκης που θα χυθεί για όλους σας. Κανείς δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερο δείγμα αγάπης από το να δώσει τη ζωή του για τους φίλους του. Επιλέγω εσάς και σας αναθέτω να πάτε ανά τον κόσμο και να δημιουργήσετε καρπούς. Καρπούς που θα διαρκέσουν. Αν ο κόσμος σας μισήσει, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι πριν μισήσει εσάς, μισούσε εμένα και τον πατέρα που με έστειλε. Αυτός που θα με σκοτώσει νομίζει ότι τιμάει το Θεό αν το κάνει αυτό. Σας τα έχω πει όλα αυτά για να μην στεναχωρηθείτε. Θα λυπηθείτε πολύ, όμως η λύπη σας θα μετατραπεί σε χαρά. Τώρα θα φύγω από τον κόσμο και θα γυρίσω πίσω στον πατέρα μου. Όμως να είστε σίγουροι, ο πατέρας θα σας δώσει αυτά που του ζητήσατε στο όνομά μου. Θα του ζητήσετε και θα σας δοθεί. Και έτσι η ευτυχία σας θα είναι πλήρης. Όμως αυτή τη φορά έχεις μιλήσει ξεκάθαρα, Κύριε, χωρίς παράβολες. Τώρα το ξέρουμε ότι βλέπεις τα πάντα. Το ξέρουμε ότι έχεις έρθει από το Θεό. Με πιστεύεις, Ιωάννη? Εσείς, φίλοι μου, με πιστεύετε? Ναι, σε πιστεύουμε, Κύριε. Αν έχετε πίστη και αγάπη,
Δεν έχει σημασία τι θα κάνουν όλοι οι άλλοι εναντίον σας, Ιωάννη. Θα διασκορπιστείτε. Θα σας διώξουν από τις συναγωγές. Θα υποφέρετε από δοκιμασίες. Όμως να πιστεύετε αυστηρά σε μένα, γιατί εγώ έχω νικήσει τον κόσμο και θα βρείτε ειρήνη σε μένα. Πατέρα, σου έρχομαι τώρα. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω, Ιησού, γιατί έχεις ευλογήσει το σπίτι μας. Εγώ ευχαριστώ εσάς. Αντίο σας. Πώς έχει πάει αυτή η μέρα, ήταν γενναιόδορη για σένα? Ήταν εξαιρετικά γενναιόδορη, φίλε μου. Όμως εσύ σου βαρνάβας ο έμπορος. Τι έχεις πάθει εσύ, μήπως κάποιος έκλει? Γνώρισα τον Ιησού. Σήμερα το πρωί σου είπα ότι εσύ είσαι ο πραγματικά πλούσιος. Τώρα είμαστε και οι δυο πλούσιοι. Έδωσα στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα. Να το κάνετε αυτό σε ανάμνησή μου. Τα Ευαγγέλια αφηγούνται τα γεγονότα που συνέβησαν στην Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια του Πάσχα το έτος 33 μετά Χριστόν ή μπορεί και το 30 μετά Χριστόν. Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, έπρεπε να θυσιάσουν ένα αρνί και να το φάνε την παραμονή του Πάσχα, την ημέρα του άζυμου ψωμιού. Εκείνη τη χρονιά, αν και γνώριζε ότι οι αντίπαλοι του τον αναζητούσαν για να τον σκοτώσουν, ο Ιησούς αποφάσισε να γιορτάσει το γεύμα του Πάσχα στην Ιερουσαλήμ με τους 12, δηλαδή με τους μαθητές που είχε επιλέξει ο ίδιος ως βοηθούς του, μάρτυρες και φίλους του, τους Απόστολους. Εκείνη τη νύχτα, καθώς κάθονταν γύρω από το τραπέζι, ο Ιησούς το γνώριζε ότι ένας από τους 12, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, θα τον πρόδιδε. Τον είχαν ήδη ανταμείψει με 3 κονταργύρια για να παραδώσει στους αντιπάλους του την πιθανότητα να τον συλλάβουν κατά τη διάρκεια της νύχτας για να αποφύγουν τη δημοσιότητα και να τον οδηγήσουν στο θάνατό του τις επόμενες ημέρες. Για 3 χρόνια ο Ιησούς ανάγγειλε το βασίλειό του στους ανθρώπους της Παλαιστίνης και το γνώριζε ότι η αποστολή του έφτανε στο τέλος της. Πριν να γυρίσει πίσω στον πατέρα του, ήθελε να δώσει στους μαθητές του ένα στέρεο δείγμα της παρουσίας του για την αγάπη του προς αυτούς και για όλη την ανθρωπότητα. Και για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας μετέτρεψε το ψωμί και το κρασί σε απτά δείγματα της παρουσίας του. Πήρε το ψωμί και όταν το ευλόγησε το έκοψε και τους το έδωσε. «Λάβετε και φάγετε», τους είπε, «τούτο μου εστί το σώμα. Να το κάνετε σε ανάμνησή μου». Έπειτα πήρε ένα ποτήρι κρασί και τους είπε, «Πίετε πάντες εξ αυτού. Τούτο μου εστί το αίμα της Καινής Διαθήκης που θα χυθεί για χάρη σας». Έπειτα από μερικές εβδομάδες, με την όθηση του Αγίου Πνεύματος που είχαν λάβει την Πεντηκοστή, οι Απόστολοι άρχισαν να επαναλαμβάνουν το σύμβολο που έδωσε ο Ιησούς στον τελευταίο δείπνο, γιατί είχαν πιστεί ότι το ψωμί και το κρασί που μοιράστηκαν εις ανάμνησή του ήταν το σώμα και το αίμα του Ιησού. Που σημαίνει ότι και αυτός ο ίδιος υπάρχει πραγματικά ανάμεσά τους. Οι πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν ότι οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες ήταν πιστές στα διδάγματα των Αποστόλων και στην καθημερινή αρτοκλασία. Όλα αυτά έγιναν λειτουργία. Η γιορτή της Ευχαριστίας που είχε διαδοθεί στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες και στην Εκκλησία μέχρι τώρα. Η Ευχαριστία είναι λέξη ελληνική και δηλώνει τη γιορτή της αγάπης σύμφωνα με την παράδοση των πρώτων χριστιανών. Όμως η ευχαριστία δεν είναι μόνο ανάμνηση. Οι χριστιανοί θεωρούν ότι είναι φαγητό για την ψυχή που φέρνει πνευματική υγεία, θεία χάρη, δύναμη και αγιοσύνη. Είναι το μέσο μέσα από το οποίο ο Ιησούς ζει μέσα σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Σήμερα ακόμα τρώμε αυτό το ψωμί και πίνουμε αυτό το κρασί για το οποίο εκείνο το Πάσχα πριν από πολύ καιρό στην Ιερουσαλήμ ο Ιησούς είχε πει «Τούτο μου εστί το σώμα».
τούτο μου εστί το αίμα. Και όποιος φάει από αυτό θα μείνει μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε αυτόν. Oh,